Έντονη κινητικότητα στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, όπως μεταδίδουν ξένα μέσα. Όπως φαίνεται και στο διαδικτυακό χάρτη που παρακολουθεί τον πόλεμο στη Συρία, υπάρχει αυξημένη κινητικότητα στη βάση της Δεκέλιας. Η Βρετανή Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι συμφώνησε με Τραμπ και Μακρόν να θέσουν πρώτων ευθυνών τους όσους βρίσκονται πίσω από την επίθεση με χημικά στην Ντούμα της Συρίας. Ωστόσο, μια στρατιωτική εμπλοκή της Βρετανίας στο Συριακό πόλεμο εμπεριέχει πολιτικούς κινδύνους για την ίδια την Πρωθυπουργό, καθώς χρειάζεται την έγκριση του Κοινοβουλίου και δεν έχει την πλειοψηφία. Η Βρετανική Βουλή απέτρεψε την είσοδο της χώρας στον πόλεμο το 2013, όταν ο προκάτοχος της May David Cameron ήθελε να αναλάβει δράση εναντίον των δυνάμεων του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει καμία ανάμειξη σε οποιασδήποτε επιχειρήσεις τρίτων χωρών, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει καμία συμμετοχή, καμία συνεννόηση για τις οποιασδήποτε επιχειρήσεις μπορεί να σχεδιάζουν άλλες δυνάμεις. Το θέμα των βάσεων είναι γνωστό ότι οι βάσεις είναι βάσεις. Η Βρετανία διεξάγει βομβαρδισμούς στο Ιράκ και τη Συρία από τις στρατιωτικές βάσεις της στην Κύπρο εναντίον στόχων του Ισλαμικού κράτους από το 2015, έχοντας ολοκληρώσει πάνω από 1.700 αεροπορικές επιδρομές. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, η Βρετανία επέτρεψε στη Γαλλία να διεξάγει βομβαρδισμούς από τη βάση ακροτηρίου, η οποία βρίσκεται 260 μίλια από το Χαλέπι. Η βασιλική αεροπορία από το ακροτήρι συμμετείχε σε διάφορες επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, όπως για παράδειγμα στον πόλεμο του Κόλπου το 2003 με πάνω από 15.000 πτήσεις. Εξάλλου χρησιμοποιήθηκε και στον πόλεμο του Αφγανιστάν το 2012, όπως και στη Λιβύη το 2011.